Αυθαίρετα κρίνονται τώρα τα μαντριά των κτηνοτρόφων που βρίσκονται πάνω από τα κυμέρια, αφού όπω του γνωστοποιήθηκε από το Δασαρχείο, το 2006 η περιοχή χαρακτηρίστηκε αναδασωτέα. Μάλιστα, τα πρόστιμα που επιβάλλονται φτάνουν έω και τα 3.000 ευρώ, πόσο που είναι αδύνατο να καταβληθεί από ανθρώπου οι οποίοι βγάζουν με το ζόρι, ακόμη και τα προστοζήν. Πρώτο πρώτο πρόβλημα είναι που δεν μα αφήνουν να κάνουμε τα μαντριά μα όπω πρέπει. Να τα διορτώσουμε και όλο το χειμώνα έχουμε λάσπιση μέσα, ψοφάνει και τα ζώα και τα μικρά και τα μεγάλα εκείνο το κυριότερο που πρέπει να κάνουμε τα μαντριά μα. Δεύτερον, μα κυνηγάνε κάτι μέρα η δασοφύλα και το να φύγουμε από τα μαντριά από εδώ. Και οπότε δεν έχουν εκεί που να πάμε, ούτε μπορούμε να νομοποιήσουμε τα μαντριά μα. Εγώ είχα κάποτε στα ζώα μέσα στο χωριό, άρχισαν δεξιά αριστερά ο κόσμο, μη κάνουν παρατήρηση. Πήγα αναγκαστικά, έκανα ένα προσωρινό μαντρί. Ήρθε ο δασοφύλακα και με για αυτό το πράγμα. Και ξύλωστο, γρέμισε το και πάντα όπου θε. Λέω, α με παραχωρήσουν μέρου, να τα πάω πολύ ευχαρίστω. Όχι λέω να πληρώσω και το πρόσημο και να το γκρεμίσω. Πού να πάω εγώ τα ζώα, να τα πάω πού. Δεν έχω κανένα άλλο μέρο, λέμε, να τα πάω, λέμε, σε κανένα χουράπι, λέμε. Αδέσποτε να πάω όπου και να τα πάω, πάντα με κυνηγίζουν και από εκεί. Α μα παραχωρήσει λέμε, κανονικά και μετά πολύ ευχαρίστω να το χαλάσει το μάντι. Δεν το χρειάζομαι εγώ το μάντι αυτό το μάντι. Πού να τα πάω τα μάντι, λέω δηλαδή, όταν υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Και μύρτε ένα πρόσημο 3.000 ευρώ εμένα τώρα. Δεν είναι εδώ το μαντί μου, είναι απέναντι την άλλη πλευρά. Τα το δείτε. Είναι προσωρινό, γράφει με λαμαρίνη, με μπαλέτα, με τέτοια πράγματα. Με νάιλον και μύρτε αυτό το πρόσημο. Ποιο να τα πληρώσει λέει, με, αυτή, με, αυτή, την ανεργία που υπάρχει. Έχουμε τόσο καιρό να δουλέψουμε. Εγώ να πλήρωσω όλα τα ζώτα, δεν έχω αυτά τα λεφτά να τα πληρώσω. Που, που μου λένε 3.000 ευρώ πρόσημο. Πού να τα πάω τα ζώτα, να τα αφήσω αμόλυτα, να τα αφήσω όπου να να πάνε. Έχω τρία παιδάκια κι εγώ. Από αυτά τρέφουμε. Του παίρνουν λίγο γάλα, λίγο τροφέ, λίγο τυράκια, τέτοια πράγματα κάνουμε. Οι κτηνοτρόφοι αναζήτησαν μια υπεύθυνη απάντηση, καθώ δεν διαφωνούν στο να μετακινηθούν, αφού όμω οριστεί επιτέλου ο χώρο στον οποίο μπορούν να στήσουν εκ νέου τα μαντριά. Μέχρι σήμερα όμω κανεί δεν δίνει μια υπεύθυνη λύση παραπέμπτοντα απλώ από τον Άννα στον Καϊάφα. Και στον ομάρχη και στο Δήμο και στο Δεσάρι και σε όλου. Και ο καθένα ρίχνει την ευθύνη στον άλλον. Οπότε ο άλλο λέει, λέει στο Σταρχείο Νίκη, ο άλλο λέει στο νομαρχείο να πάτε, ο άλλο λέει να πάτε στο Δήμο. Οπότε και καμιά λύση δεν λύνεται και καμιά φορά. Ζητήσαμε μέρο, μα είπαν να φύγετε, ζητήσαμε μέρο να, να, διώξουν τα μαντρία, να φύγουν. Ζητήσαν οι ίδιοι να φύγουν τέλο πάντων, αρκεί να μονιμοποιηθούν τα μαντρία του κάπου. Με αποφάσει που οποίε γραπτώ ζητήσαμε από το Δεσαρχείο, μα απάντησε όχι, δεν είναι αρμοδιότητα δική μα, δεν μπορούμε να σα παραχωρήσουμε χώρου, ο οποίου του κατανομάσαμε τότε ποιε περιοχέ. Δεν ξέρω. Από το 2006 λέει είναι αναδασωτή αυτή η περιοχή. Εμείς έχουμε αποφάσεις από το 1968, αποφάσεις με τον τότε νομάρχη, με επιτροπές που λέει είναι καθορισμένος βοσκότοπος. Ε, βοσκότοποι οι οποίοι εκμεταλλευτήκαν και νοικιάστηκαν επί δεκαετία πριν στους Μαρονίτες. Ερχόταν και νοικιάζανε και του δίναμε και πέραμε του πόρου, η κοινότητα δηλαδή εκμεταλλευόταν τέτοιε καταστάσει. Και τώρα έρχεται το Δε λέει: Να φύγετε και είναι χώρο ε, αναδασωτέο και ρίχνει πρόστιμα στου ε, κτηνοτρόφου. Και από πού να τα βγάλουν οι άνθρωποι. Βλέπετε, δεν μπορούν να πουλήσουν τα κατσίκια του, δεν μπορούν να δώσουν το γάλα πάει 45 λεπτά. Πώ να ζήσουν αυτοί οι άνθρωποι. Σε τηλεφωνική μας επικοινωνία, ο Δασαρτζηξάντης τόνισε ότι το πρόβλημα που υφίσταται στη Κημέρα είναι διαχρονικό και αφορά σε καταπατήσεις. Η μόνη λύση πρόσθεσε είναι η δημιουργία κτηνοτροφικών πάρκων, προκειμένου και οι ίδιοι πέρα από τα μαντριά να μην χάσουν τις επιδοτήσεις τους. Εν τούτης, κανείς δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται για την προώθηση αυτών των πάρκων, ώστε οι κτηνοτρόφοι να μπορέσουν επιτέλους να ασκήσουν απρόσκοπτα τις δραστηριότητες τους. Έτσι, η εύκολη λύση είναι η επιβολή προστήμων που οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια τους ανθρώπους αυτούς σε χρεοκοπία.